Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Καπραβέλλον, είναι διευθυντή τη δεύτερη μονάδα συντατική θεραπεία στο Παπα-Νικολάου. Καλημέρα, κύριε Καπραβέλλον. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και ο κύριο Γιώργο Παυλάκη, σε σύνδεση με τι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι ερευνητή του Εθνικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, και σε εσά. Καλή σας ημέρα. Αν και φανταζόμαστε ότι είναι άγρια μεσάνυχτα τώρα σα εκεί, αν καταλάβετε. Είναι λίγο άγρια μεσάνυχτα. Είναι λίγο άγρια μεσάνυχτα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καπραβέλλον, να ξεκινήσουμε από εσάς και θέλαμε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε όταν λέτε ότι το ηφαίστειο στην Αθήνα δεν έχει ακόμη εκραγεί. Θα έχουμε περισσότερα κρούσματα, περισσότερους διασωληνωμένους, περισσότερες απώλειες ζωών. Και μετά από έναν χρόνο, ακούστε με, με προσοχή, μετά από έναν χρόνο και μελέτη της πανδημίας, το είδαμε τι έγινε στην Αμερική, τι έγινε στον Πέργαμο, τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε βιώσει ακόμα στο τρίτο κύμα την έκρηξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανησυχία για έλεγχο των κρουσμάτων. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με όλους εκείνους που λένε είναι λάθος στρατηγική. Δεν πρέπει να κυνηγάμε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είμαι φανατικά υπέρ της ανθρώπινης δραστηριότητας και να κυνηγάμε το κρούσμα, τον έλεγχο του κρούσματος με τους εμβολιασμούς, με τις ανιχνεύσεις, με τις εχνηλατήσεις κλπ. Όμως αυτή τη στιγμή η Αθήνα με τέτοια πίεση που έχει το υγειονομικό σύστημα, τα ασθενοφόρα να μην χωράνε στα πάρκινγκ, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας ασφιχτικά γεμάτες, με διασωληνωμένους σε απλούς θαλάμους, με μεγάλη διασπορά του ιού που βλέπουμε να μην πέφτει αυτή δηλαδή η μολυσματικότητα στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να ελέγξουμε το κρούσμα, δηλαδή να περάσουμε σε μια άλλη στρατηγική, εάν το διευκολύνουμε, φοβάμαι μια έκρηξη. Είναι η Αθήνα, είναι σαν ένα ηφαίστειο. Ακόμα δεν έχει εκραγεί. Δεν έχουμε δει την έκρηξή του ακόμα. Μπορεί να μην γίνει η έκρηξη. Μπορεί εάν προσέξουμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, αλλαγή στρατηγικής και απομόνωση κρουσμάτων με ανιχνεύσεις, με τεστ, επίταση των εμβολιασμών και αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτήσατε και τον Ιανουάριο να ανοίξει η εκπαίδευση, να ανοίξει η αγορά, να ανοίξει η άθληση, οτιδήποτε. Και είπαμε ότι θα εμποδίσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα. Μα δεν βάλαμε υγειονομικά πρωτόκολλα τέτοια που να μπορέσουμε να αποφύγουμε το τρίτο κύμα. Επομένως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, για να έχουμε και την αξιοπιστία μας, να την κρατήσουμε σαν υγειονομική, κλείσαμε με 1.200 κρούσματα. Θα ανοίξουμε με 3.000 και με γεμάτες τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Προσέξτε με. Να ανοίξει. Γιατί πέφτει πραγματικά. Ο ιός θα παρουσιάσει μια ύφεση σε όλο τον κόσμο από τον Απρίλιο και μετά. Είμαστε κοντά. Δεν είναι τέταρτο κύμα. Δεν ανησυχώ για τέταρτο κύμα. Ανησυχώ για την έκρηξη του τρίτου κύματος που δεν την έχουμε ακόμα περάσει. Για να ακούσουμε και τον κύριο Παυλάκη και τι έχει να πει και επί των μέτρων. Κύριε Παυλάκη, εμείς εδώ συζητάμε αν με αυτά τα χαρακτηριστικά που έκανε περιγραφή και ο κύριος Καπραβέλλος να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη το λιανεμπόριο. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι προφανώς, νομίζω, παγκόσμια πρωτοτυπία να συζητάμε σοβαρά για ουσιαστικό άνοιγμα ακριβώς στην κορφή του επιδημικού κύματος. Με τα νοσοκομεία γεμάτα, και σας το λέω, κύριος Καπραβέλλος, και όποιον και να ρωτήσετε, τα ίδια θα σας πει και χειρότερα. Νομίζω ότι έχει πέσει λίγο πανικός κάπου, και αν επεκταθεί και στους ηθήνοντες και στην κυβέρνηση, δεν είναι καλό σημάδι. Δεν θα βγει σε καλό, θα οδηγήσει σε λάθη. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ο πανικός να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, τελείως λάθος. Και αν αυξηθούν τα κρούσματα, παραδείγματος χάρη, ανοίγοντας, που αυτό υποστηρίζουμε μερικοί, αν πάνε άλλο 20%, ρωτήστε τον κύριο Καπραβέλλο αν μπορεί στο νοσοκομείο του να τα διαχειριστεί. Άρα να παραμείνουν τα πάντα κλειστά, κύριε Παυλάκη. Να γίνει προσπάθεια να δούμε πρώτα που θα αν πράγματι το επιδημικό και αυτό κύμα θα αρχίσει να χαμηλώνει. Αν αρχίσει να χαμηλώνει ουσιαστικά μέσα στον Απρίλη, γιατί η επόμενη εβδομάδα ελπίζω να δείξει πράγματι μια κορύφωση, αν γίνει αυτό,
τότε σιγά σιγά και με το σταγονόμετρο μπορεί να αρχίσουν να υπάρξει μια αποσυμπίεση. Κύριε Παυλάκη, αυτό που λέτε είναι λογικό. Απ' την άλλη, προσωπικώς τουλάχιστον, λογικό θεωρώ και αυτό που λένε και οι έμποροι, ότι από τη στιγμή που όλος ο κόσμος είναι έξω, το να είμαστε εμείς κλειστοί δεν εξυπηρετεί κάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε κλειστά μαγαζιά και κόσμος ο οποίος περιδιαβαίνει. Λοιπόν, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ναι. Τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς αυτά τα μέτρα. Ναι. Αν θέλετε να τη φανταστείτε, υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα. Εγώ μιλάω με παραδείγματα συγκεκριμένα. Ξέρουμε τι έγινε σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τι θα γίνει στην Ελλάδα χωρίς τα μέτρα. Δείτε την Πορτογαλία. Πριν από μερικές μέρες μου είπαν ότι έγινε φασαρία που είπα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει Μπέργαμο, η Αττική να γίνει Μπέργαμο αν ανοίξει. Mm-hmm. Είπα κάτι χειρότερο, ότι η Αττική μπορεί να γίνει Πορτογαλία αν ανοίξει. Αν κοιτάξετε την οξύτητα του κύματος της Πορτογαλίας που το είδατε την πρωτοχρονιά, άνοιξαν μια εβδομάδα παραπάνω από την Ελλάδα. Και είχαν ένα φοβερό επιδημικό κύμα, γιατί είχαν το βρετανικό στέλεχος διαδεδομένο στην κοινωνία τους και τράβηξαν ένα μεγάλο κύμα που είδαν και έπαθαν να το κατεβάσουν. Λοιπόν, η Ελλάδα κινδυνεύει να πάθει ακριβώς τα ίδια. Ναι. Αν ανοίξει απρόσεκτα. Εάν ανοίξει το λιανικό εμπόριο, κύριε Παυλάκη, γιατί αυτό το οποίο λέει ο Χρήστος είναι αφενός ότι ο κόσμος κυκλοφορεί πάρα πολύ στους δρόμους, σχεδόν ελεύθερα, και αφετέρου μαζεύεται και στα σπίτια. Και μετά να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Καπραβέλου. Ναι. Απ' έξω, όχι μέσα. Αν ανοίξουν οι εσωτερικοί όμως... χώροι. Δεν άκουσα. Στα σπίτια, γιατί μαζεύονται και στα σπίτια. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση για το τι γίνεται στα σπίτια. Το προηγούμενο διάστημα είπαμε στους ανθρώπους στην κοινωνία να κάνουν micro bubbles, μια-δύο οικογένειες μαζί, να μην πηγαίνουν πολύ μαζί. Το κάναν πολύ και αυτή τη στιγμή τους λέμε ότι αυτό είναι ολέθριο. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τους λέμε... Κύριε Παυλάκη, για να πάμε και στον κύριο Καπραβέλο, εσείς λέτε ότι μπορούν να ανοίξουν κάποια πράγματα αρκεί να είναι σε εξωτερικούς χώρους. Μόλις αρχίσει, ναι, σε εξωτερικούς χώρους μόνο. Μάλιστα. Θέλετε να ανοίξετε εσωτερικούς χώρους. Και όχι ακόμα, καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ ανοιχτοί. Οι ανοιχτοί χώροι που πονάνε είναι όλες οι δουλειές, όλα τα εργοστάσια, όλα τα επαγγέλματα που είναι ανοιχτά. Οι εσωτερικοί χώροι αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται. Χρειάζονται καθαρισμό του αέρα με ανοιχτά παράθυρα και μηχανές που να καθαρίζουν τον αέρα. Αυτά είναι εφικτά. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια για τίποτα από αυτά. Και αυτή τη στιγμή λέμε να χειροτερέψουμε το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, στα σπίτια δεν πάει μαγικά ο ιός. Δεν βγαίνει, δεν φυτρώνει από τα φθαλόνια. Άρα εσείς λέτε πάει υπομονή... Πάει στα σπίτια από τις δουλειές. Σωστό. Λοιπόν, οπότε αυτό γίνεται. Μάλιστα. Οι micro-bubbles, οι δύο οικογένειες μαζί δεν με πειράζουν. Είναι το λιγότερο κακό. Αυτό που με πειράζει είναι η διάδοση του ιού που αυτή τη στιγμή γίνεται και εμείς δεν βλέπουμε τον ελέφαντα που έχουμε μπροστά μας. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα σπίτια μας πειράζουν και άμα τους βγάλουμε έξω από τα σπίτια θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει κάτι, γιατί οι άνθρωποι που θα βγουν έξω από τα σπίτια, πάνε στις πλατείες, θα πιούν το ποτό τους χωρίς μάσκα, με τα στελέχη που κυκλοφορούν τώρα θα πάρουν τον ιό και θα τον ξαναπάνε σπίτι τους. Δηλαδή, άμα κάτσουν στο σπίτι τους 8 ώρες αντί για 12, θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα έχει διαφορά, λέτε. Κύριε Καπραβέλο. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό που ακούτε. Είναι μια λογική προσέγγιση. Είμαστε υπέρ της ανθρώπινης δραστηριότητας και με μέτρο και με πρωτόκολλα ανοίγματος της οποιασδήποτε δραστηριότητας. Αυτή τη στιγμή με τέτοιο μολυσματικό φορτίο, αυτό υποστηρίζουμε όλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή με τέτοιο διασπορά του ιού και μολυσματικότητα στην κοινωνία, το οτιδήποτε εμείς το διευκολύνουμε, θα επιτείνουμε το πρόβλημα και θα το παρατείνουμε. Δηλαδή η αποκλιμάκωση θα είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή θα μεγιστοποιήσουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν είπε να κλείσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα εκεί δηλαδή που είναι σε ανοιχτούς χώρους. Γιατί το καταλαβαίνω κι εγώ. Κι εγώ το ζω. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συναθρήσεις και συνοστισμοί ανεξέλεγκτοι κυριολεκτικά. Χωρίς να πούμε μάσκες, χωρίς μέτρα προφύλαξης. Επειδή υπάρχει έχουμε και άλλες απορίες. Και αντίσταση.
Όντως το καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως να μην το διευκολύνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό υποστηρίζουμε εμείς οι υγειονομικοί. Θα μας κάνετε, παρακαλώ, γιατί τη χάρη... δεν αντέχουμε άλλο.